48 χρόνια μετά την βαρβαρή εισβολή του Ατσίλα, οι βασανισμένοι αιχμάλωτοι πολέμου κατάφεραν να πάρουν τα αυτονόητα που ζητούσαν για χρόνια. Σε χθεσινή συνάντηση αντιπροσωπείας των αιχμαλώτων με τον Υπουργό Οικονομικών, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης άναψε το πράσινο για την απόδοση τιμητικού επιδόματος, το οποίο καθορίστηκε στα 200 ευρώ μηνιαίως. Ξεκινήσαμε έναν αγώνα εδώ και 3 χρόνια για να μας δώσει η πολιτεία το αυτονόητο. Με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ μας το είχαν στερήσει το δικαίωμα της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που είχαμε. Και εμείς και τα εξαρτώμενα μας. Μας γίνονται αποκοπές από τις συντάξεις μας 2,65%, αλλά και πληρώνουμε φάρμακα τα οποία είναι δυσβάσταχτα για μας τους αιχμάλωτους πολέμου. Το ετήσιο κόστος ανέρχεται στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτει όλους ανεξαιρέτως τους εν ζωή εχμαλώτους, δηλαδή περίπου 700 άτομα. Εμείς ζητήσαμε και πετύχαμε να πάρουν όλοι ανεξαιρέτως οι εχμαλώτοι πολέμου αυτόν το επίδομο μηδενός εξαιρουμένου. Και αυτοί οι οποίοι παίρνουν σύνταξη 2.000 ευρώ και αυτοί που παίρνουν 500, δεν είναι λιγότερο εχμάλωτοι αυτοί οι άνθρωποι. Όλοι είχαμε υποστεί τα ίδια βασανιστήρια και τις ίδιες κακουχίες κατά τη διάρκεια της εχμαλωσίας μας. Το τιμητικό επίδομα έχει συμφωνηθεί να δοθεί με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022.